Πάμε όμως να καλωσορίσουμε τον κύριο Ντόλιο, τον βουλευτή από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας, κύριε Ντόλιο. Καλή σας μέρα. Καλά είστε, ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Καλά, όσο καλά μπορούμε να είμαστε. Έχετε δίκιο. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Ακούσαμε την κάθεξη του κύριου Τσοχατζόπουλου. Φαίνεται ότι είναι μια υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει μετά από 5 μήνες αρκετά τον ελληνικό λαό. Απ' την άλλη, είχαμε την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ποια είναι η πιο επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση τελικά? Χωρίς αμφιβολία, οι πολιτικές διαστάσεις που έχει το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής είναι ασύγκριτες με τα φαινόμενα της διαφθοράς, της οποίας έτσι θα έλεγα χαρακτηριστικό αποτύπωμα ήταν αυτή η συμμορία του Τσοχατζόπουλου. Γιατί περί συμμορίας πρόκειται. Νομίζω ότι η ελληνική δικαιοσύνη κινήθηκε γρήγορα, αποφασιστικά, επέβαλε τις μέγιστες δυνατές ποινές που μπορούσε να υποβάλει, ενώ συγχρόνως δίμευσε την περιουσία. Έχω τη γνώμη ότι η δικαστική απόφαση ανταποκρίνεται στο κοινό περί δικαίου αίσθημα. Αναμένονται και άλλες δίκες και άλλων πολιτικών προσώπων. Και αυτό το οποίο έλεγε ο κόσμος, η κοινωνία, ότι επιτέλους πρέπει να μπουν κάποιοι στη φυλακή, γίνεται πλέον πραγματικότητα. Κύριε Ντόλιο, αν γινόντουσαν αύριο εκλογές, πιστεύετε ότι τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, οι υποστηρικτές μάλλον της Χρυσής Αυγής, θα είναι το ίδιο, θα έχουν μειωθεί, θα έχουν αυξηθεί? Κοιτάξτε, προσωπικά πιστεύω ότι η ακροδεξιά στην Ελλάδα υπάρχει. Αυτή την περίοδο, τα τελευταία 2-3 χρόνια, εκφράστηκε μέσω της Χρυσής Αυγής. Τώρα που αποκαλύπτεται ο εγκληματικός χαρακτήρας της οργάνωσης, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι τα ποσοστά αυτά θα πέσουν, ήδη έχουν αρχίσει να πέφτουν, θα πέσουν ακόμη περισσότερο όσο αποκαλύπτονται πράγματα. Νομίζω ότι το τελικό ποσοστό που θα πάρει η Χρυσή Αυγή θα εξαρτηθεί από το εάν τελικά υπάρξει άλλος φορέας που θα επιχειρήσει να εκφράσει την ακροδεξιά στην Ελλάδα. Επίσης θα εξαρτηθεί και από το ότι εάν τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ παραδείγματος χάρη, το οποίο είμαι βουλευτής, επαναφέρει με έναν τρόπο ορατό στο λεξιλόγιο του έννοιες οι οποίες μας έχουν λείψει πλέον από τον πολιτικό μας λόγο, όπως είναι η πατρίδα, η πίστη, η οικογένεια. Σε αυτά τα θέματα είχε πάντα αναφορές στο ΠΑΣΟΚ και καθόριζαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την πολιτική του στάση σε μια σειρά ζητημάτων. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε. Επομένως, αυτό το οποίο λέγεται ότι χρειάζεται πολιτική αντιμετώπιση του φαινομένου, σας έδωσα 2 παραδείγματα τα οποία δείχνουν έτσι ποιος θα μπορούσε να είναι ο πολιτικός τρόπος αντιμετώπισης της. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, γιατί ακούγονται διάφορα, για πρόωρες εκλογές. Για πρόωρες εκλογές, να λέτε πρόωρες, πόσο πρόωρες εννοείται τώρα, μέχρι τα Χριστούγεννα? Μπορεί. Ακούμε γενικό σενάρια ότι μπορεί να έρθουν εκλογές σύντομα. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί στην Ελλάδα γενικώς η μυρωδιά των εκλογών δεν πάβει να υφίσταται ακόμη και από την επόμενη μέρα της διεξαγωγής τους. Νομίζω όμως ότι είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο, εάν δεν αναμένουμε κάτι συγκεκριμένο, μια αλλαγή πολύ μεγάλη των συσχετισμών από τις εκλογές αυτές, που σημαίνει και αλλαγή της πορείας της χώρας, της οικονομικής πρωτίστως και όχι μόνο της οικονομικής, τότε δεν υπάρχει κανείς λόγος να συζητάμε για εκλογές. Και είναι λάθος, είναι επιζήμιο για την χώρα το να συζητάμε κάθε τόσο για εκλογές. Ποιο πιστεύετε, κύριε Ντόλιο, ότι θα είναι το αύριο της χώρας, το αύριο της Ελλάδας, με όλα αυτά που συμβαίνουν? Κοιτάξτε, θαύματα δεν γίνονται. Είναι βέβαιο ότι τα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα είναι δύσκολα. Εκείνο το οποίο, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ως αδιέξοδο, το έχω και εγώ προσωπικά το αδιέξοδο αυτό, είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα πρόγραμμα το οποίο φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες, ανυπέρβλητες ίσως να το πούμε με απλά ελληνικά. Βρισκόμαστε σε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν βγαίνει. Συγχρόνως όμως αντιλαμβάνουμε, εγώ τουλάχιστον, ότι η έξοδος από το πρόγραμμα, η άμεση έξοδος από το πρόγραμμα είναι αυτοκτονία. Αυτό είναι το μεγάλο μας αδιέξοδο. Τι μπορούμε να προσδοκούμε? Νέες διαπραγματεύσεις, διαρκείς διαπραγματεύσεις και με στόχο να αλλάξουν στάση όχι απλώς οι δανειστές απέναντί μας, αλλά να αλλάξει στάση η Ευρώπη απέναντι στο πρόβλημα το οποίο υπάρχει και αφορά όχι μόνο, αφορά κυρίως τις χώρες του Νότου, αλλά δεν αφορά μόνο τις χώρες του Νότου. Εάν δεν αλλάξουν οι αποφάσεις τα πράγματα στην Ευρώπη, τότε τα πράγματα για όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο, για την Ελλάδα ιδιαίτερα, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πόσο εφικτό πιστεύετε ότι είναι να αλλάξει αυτή η στάση της Ευρώπης απέναντι στις χώρες του Νότου και κυρίως στην Ελλάδα που μας αφορά και άμεσα?
Έχω τη γνώμη ότι έχουν, υπάρχουν κάποιες προτάσεις οι οποίες διακινούνται καταρχήν στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, οι οποίες διαμορφώνουν ένα πλαίσιο συζήτησης επί του οποίου θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις μέχρι τον Απρίλιο κυρίως του 2014. Θα επαναλάβω ότι εάν δεν αλλάξουν τα πράγματα, το πρόγραμμά μας μοιάζει να έχει ανυπέρβλητες δυσκολίες, ενώ επαναλαμβάνω, εναλλακτική πρόταση δεν διατυπώνεται. Η είσοδος, η έξοδος από το πρόγραμμα με μονομερείς ενέργειες, με μονομερή ενέργεια, είναι και ο ακαριαίος θάνατος. Κύριε Ντόλιο, εσείς παρευρεθήκατε χθες στον Αγιασμό, στη Βουλή. Είχε κάποιο προσωπικό πρόβλημα υγείας στην οικογένειά μου και δεν, μπορούσα να παρευρεθώ. Γενικώς ακούσατε όμως, πήρατε μια φαντάζομαι γεύση όσον αφορά και τον Αγιασμό. Βέβαια δεν έγιναν κάποια ευτράπελα, αυτό ακριβώς πήγα να πω. Για τον οικονομικό προϋπολογισμό που ακόμα για το 2014 και για το πετρέλαιο θέρμανσης μέσα σε αυτό. Να στη Βουλή να συζητήσουμε διάφορα πράγματα και να πω ότι και ο προϋπολογισμός αυτός περιλαμβάνει διάφορα ακατανόητα πράγματα. Παραδείγματος χάρη το πετρέλαιο θέρμανση στο οποίο αναφερθήκατε. Δεν έγινε ένας απολογισμός ως προς το τι απέδωσε το μέτρο πέρυσι. Επίσης, χρειάζεται σε αυτό το ζήτημα, απαιτείται να γίνει μια συζήτηση, γιατί υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε συζητήσει καθόλου. Παραδείγματος χάρη, τότε έγιναν πολλές μετατροπές στα συστήματα θέρμανσης, τόσο στη Βόρειο Ελλάδα, από την οποία κατάγομαι εγώ, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Αλλαγές των συστημάτων θέρμανσης, οι οποίες έγιναν με υλικά τα οποία είναι εισαγωγής, τα οποία υλικά προκαλούν μεγαλύτερες καταναλώσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, παραδείγματος χάρη, το οποίο είναι ένα πρόβλημα, δεν έχουν αποτιμηθεί όλες οι επιπτώσεις της ύπαρξης αυτού του μέτρου. Δεν έχει αποτιμηθεί επίσης και από τη δική μας την πλευρά που θέτουμε μετεπιτάσεως το ζήτημα της κατάργησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν έχει αποτιμηθεί το ότι εάν γίνει η κατάργηση, το πόσο θα αυξηθεί η κατανάλωση. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό η μείωση της κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης και οι αλλαγές των συστημάτων θέρμανσης οφείλεται στον υψηλό φόρο, οφείλεται όμως σε αρκετά μεγάλο βαθμό και στην φτώχεια που έχει καταλάβει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, το οποίο δεν θα προμηθευτεί πετρελαίου θέρμανσης, ακόμη και αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ήθελα να σας ρωτήσω, κάποια στιγμή εχθές ρωτήσαν τον κύριο Στουρνάρα για τις επιχειρήσεις που κλείνουν. Ο κύριος Στουρνάρας απάντησε ότι να μην ξεχνάμε ότι ο καπιταλισμός κρύβει μια δημιουργική καταστροφή μέσα του. Εσείς τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Καλά, τώρα είναι οικονομικές θεωρίες, οι οποίες δεν ακούγονται για πρώτη φορά. Νομίζω όμως ότι δεν θα ήθελα να το πω απλά. Δεν θα ήθελα να ακούσω αυτήν την κουβέντα από τον Υπουργό Οικονομικών σήμερα. Την είπε. Δεν θα ήθελα να την ακούσω. Ωραία. Γενικώς θέλω λίγο να μας πείτε πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει πραγματικά αναστατωθεί και λόγω των εξελίξεων στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Γενικώς η πολιτική αστάθεια προκαλεί προβλήματα στους πολίτες και η τιμή του πετρελαίου που αυξάνεται. Βλέπω ότι έχει φτάσει 1,3 το λίτρο. Τι θα κάνει ο κόσμος αυτό το χειμώνα, πώς θα τη βγάλει φέτος? Πώς θα τη βγάλει? Το να περιγράψουμε την κατάσταση είναι πολύ απλό. Εξάλλου, εγώ ζω και σε μια περιοχή η οποία έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Διαπιστώνω προβλήματα στους γείτονές μου, στις διπλανές πολυκατοικίες, στους γονείς μου που είναι υπερήλικες. Θα τη βγάλουν σπαρτιάτικα, θα έλεγα, εάν δεν αλλάξει αυτό το θέμα. Και βεβαίως εκείνο το οποίο έχω να πω είναι, για μια ακόμη φορά, είναι ότι εδώ πέρα υπάρχει μια αιμονία από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί εν τέλει δεν επιτυγχάνει τους στόχους της, δεν αυξάνονται τα έσοδα. Και δεν ξέρω αν αυτή η αιμονή οφείλεται σε δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στη Τρόικα, αλλά και η Τρόικα, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα οποία λέει δεν είναι βίβλος, δεν είναι δόγματα, όλα αλλάζουν. Αρκεί να υπάρχει μια λογική προσέγγιση και αποτίμηση της απόδοσης ενός μέτρου. Το μέτρο αυτό δεν απέδωσε.
Κύριε Ντόλιο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στην τηλεφωνική μας γραμμή και που μας είπατε αυτά που μας είπατε. Θα χαρούμε να σας ξαναέχουμε κάποια στιγμή, εγώ να τα ξαναπούμε. Γεια σας. Καλή σας ημέρα.